Ο Βασίλη Χιώτη, διευθύνση του ΣΚΑΕ 1003, είναι μαζί μα. Μετά το σοκ, μετά τον πόνο, έρχεται η οργή, έρχεται ο θυμό Βασίλη. Ε, και είναι οι συγγενεί, αλλά είναι και ολόκληρη η κοινωνία τώρα που ζητά απαντήσει. Πράγματι. Ε, λέγαμε και χθε με τον Παύλο εδώ ότι την πρώτη μέρα ήταν τόσο σαστισμένη η κοινή γνώμη που δεν μιλούσε. Δεν είχαμε μηνύματα στο ραδιόφωνο. Σήμερα το σκηνικό άλλαξε. Σήμερα φωνάζουν οι πάντες. Και νομίζω ότι θα φωνάζουν για μέρες. Διότι δεν είναι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων και οι γνωστοί τους. Αχιδα. Είναι ολόκληρη η Ελλάδα που δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που συνέβη. Ότι χάθηκαν τόσα νέα παιδιά γιατί ο, η ελληνική σιδηρόδρομη κινούνται με καθεστώ προηγούμενου αιώνα. Ότι χάθηκαν τόσα παιδιά και ότι στη θέση αυτών των παιδιών θα μπορούσαν να είναι τα δικά τους παιδιά, γιατί μιλάμε για ένα τρένο, Χριστώ. για ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο χρησιμοποιούμε ή έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι. Και ξέρεις, ε, δεν θυμάμαι πολλές φορές στο παρελθόν να είναι τόση πολύ η εχουμε χρησιμοποιησει ολοι και ξερεις δεν θυμαμαι πολλες φορες στο παρελθον να ειναι τόσοι πολυ η και η οργή ταυτόχρονα, που να αναγκάζονται και ακόμα και τα κόμματα να σιωπήσουν για δύο τώρα μέρες. Γιατί έχουμε δει και παραφωνίες σε άλλες τραγωδίες που από την πρώτη στιγμή είχαμε ε, απόδοση ευθυνών κλπ. Εδώ υπάρχει μια βουβαμάρα και από τα κόμματα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι επειδή τα ερωτήματα τίθενται και πρέπει να απαντηθούν, το λέμε σε κάθε περίπτωση, αλλά ειδικά σε αυτή την τραγωδία πρέπει όλα να απαντηθούν, Βλέπω αυτή την αντιπαράθεση που σιγοβράζει, που σιγοκαίει και είναι σε μια κατάσταση αναμονής μέχρι να τελειώσει το πένθος. όταν τελειώσει αυτό το πένθος, δεν θέλω να φανταστώ πόσο άγρια θα γίνει. Διότι είναι ξέρω όλες ήδη... ότι τώρα σιγοβράζει, αρχίζουν και πέφτουν οι πρώτες σπόνδες, να το πω έτσι, οι ναι. πρώτες εχμές. Ε, χαμπηλοφόνος και με σεβασμό στο πένθος και στον πόνο των ανθρώπων που ακόμη αναζητούν τους δικούς τους. Ε, αλλά σε λίγο θα να κοκλάζει και θα πεταχτεί το καπάκι της ε, κατσαρόλας. πάμε θα, θα πάμε σε μια πάρα πολύ άγρια αντιπαράθεση της ε, επόμενης Μα ημέρας. Μα έτσι κι αλλιώς ξέρω ήδη ότι τα επιτελεία των κομμάτων και τη κυβέρνηση συγκεντρώνουν στοιχεία. Τι επόμενε ημέρε, αφού κυδευτούν αυτά τα παιδιά και καταλαγιάσει λίγο αυτό ο πόνο, περιμένω να δω συμβάσει να ξεσκονίζονται, δικογραφίες να αναστένονται. Ε... Κακοτεχνί... καταγγελίες για κακοτεχνίες για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος που σίγουρα υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια να ξαναζωντανεύουν. Μα αυτό θα είναι και χρήσιμο στο τέλος σήμερα. ημέρας. Το Βέβαια. θέμα είναι ε, να γίνει αυτή η αντιπαράθεση με έναν τρόπο που να σέβεται την αγωνία μας, Βασίλη, και να έχει ως προσανατολισμό να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους και στην ελληνική κοινωνία που ε, φλέγεται από πόνο και από θυμό αυτή τη στιγμή και όχι ε, προκειμένου να χτιστεί η σωστή για τον κάθε ένα προεκλογική στρατηγική. Εγώ θα το πω με άλλα λόγια. Ότι μέχρι, από αυτή την υπόθεση υπάρχει σίγουρα ένα πολιτικό κόστος το οποίο προς το παρόν επομίζεται μόνο η κυβέρνηση γιατί έτυχε επί των ημερών της. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι πολιτικού κόστο που θα κρυθεί ανάλογα με τη διαχείριση που θα κάνει ο καθένα. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Απλώ φοβάμαι ότι επειδή αυτή η τραγωδία έρχεται στην καρδιά τη προεκλογική περίοδου, φοβάμαι ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν. Και το λέω από τώρα γιατί δεν πρέπει να ξεφύγουν. Πολύ φοβάμαι όμω ότι θα ξεφύγουν. Και θα επηρεάσουν απολύτω και όλε τι άλλε πολιτικέ εξελίξει που απλώς, κατά ψέματα τι περιμένουν. Αυτό που λέω, Βασίλη, είναι ότι θα πρέπει πάρα πολύ καλά να υπολογίσουν τα κόμματα και οι εκπρόσωποι του ε, το, 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 τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστούν μπροστά στα μάτια όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή για του Έλληνε πολίτε είναι το κόστο στι ανθρώπινε ζωέ, ε, ναι. όχι το πολιτικό κόστος, συνεπώς θα πρέπει λίγο να, να, μετρήσουν, θέλω να σου πω, το πόσο και πώ θα βγάλουν τα μάτια του να το βάλουν σε σε Να προσέξουν εισαγωγικά. για να μην προσβάλλουν τα αισθήματα λοιπόν, τη κοινή γνώμη. Ε, γιατί ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω τελικά ποια είναι η τελευταία σου πληροφόρηση. Θα, θα προκηρυχθούν εκλογέ όπω περιμένουμε μετά την ή όχι. <laughs> ακόμα και αυτό στην τελική φάση, ανεξαρτήτως με το τι λέγεται τώρα, έλεγα και χθε, το λέω και σήμερα, δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα στο Μαξίμου. Φαίνεται ότι η αρχική πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να μην αλλάξει το σχεδιασμό του. Αλλά ακόμα και αυτό μπορεί αργότερα να αλλάξει, διότι αυτή, αυτό το περιβάλλον δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Πληροφορούμε ότι ο Πρωθυπουργό είπε σήμερα σε κάποιου επιτελεί του ότι οι τελικέ του αποφάσει θα ληφθούν στο τέλο τη άλλη εβδομάδα. Διότι και ο ίδιο υπολογίζει ότι το πένθος, η θλίψη και η οργή θα κρατήσουν αρκετές μέρες μετά τη λήξη του επισήμου τριημέρου πένθους. Άρα, τις οριστικές αποφάσεις τις περιμένουμε στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Προς το παρόν λέγεται ότι ο εκλογικός σχεδιασμός δεν αλλάζει, αλλά όλα αυτά που θα προηγηθούν μπορεί στο τέλος και να τα αλλάξουν. Όλα ανοιχτά είναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.